Καλημέρα σας κύριε Δελή. Καλή σας μέρα κύριε Ακοραή. Καλημέρα. Τώρα μια και, είστε από τη... μια και είστε από τη Θεσσαλονίκη κύριε Δελή, να πούμε ότι δεν μας έφτανε το κόμμα Κασιδιάρη, έσκασε μύτη και η Χρυσή Αυγή χθες εσάς εκεί με την έφοδο που έκαναν οι κουκουλοφόροι στην Καλερί. Στην Καλαμαριά. Στην Καλαμαριά. Αυτό, αυτό δείχνει ότι το φασιστικό και το ναζιστικό δηλητήριο δεν έχει πάψει να χύνεται. Δεν αρκούν δικαστικές ή οποιασδήποτε άλλες απαγορεύσεις, ακόμα και καταδίκες. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ο ίδιος ο λαός να καταδικάσει με τους φορείς του, τα σωματεία του, εν πάση περιπτώσει με τη δράση του, να τους απομονώσει παντού. Κύριε Δελή, γιατί το ΚΚΕ δεν ψήφισε αυτές τις ρυθμίσεις? Διότι αν μπει τώρα ένα μπλόκο θα είναι από τις ρυθμίσεις της κυβέρνησης. Δηλαδή είναι μόνο και αν συμφωνείτε σε όλα τα άλλα. Εδώ το, αυτό που λέτε ο ναζισμός δεν είναι η εγκληματική οργάνωση, διότι αυτοί δεν έχουν απλώς ένα πιστεύω μέσα. Είναι, έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δολοφονίες, ξυλοδαρμούς μεταναστών. Δεν το κατάλαβα αυτό πραγματικά για το ΚΚΕ. Έτσι είναι. Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση, ο εγκληματικός χαρακτήρας της οποίας απορρέει από την ίδια της την ιδεολογία, αν μπορούμε να την πούμε την ιδεολογία, γιατί ο ναζισμός είναι απλώς έγκλημα και τίποτε άλλο. Ωστόσο, δεν θα χρειαζόταν καν μια τέτοια προσφυγή σε ένα νόμο της Βουλής ή στον Άριο Πάγο, εάν είχε τελεσιδικήσει η δίκη, κυρία Κοραή. Η οποία επί 8 και πλέον χρόνια σέρνεται κυριολεκτικά με την ευθύνη βεβαίως των κυβερνήσεων της, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά επειδή δεν έχει τελεσιδικήσει η απόφαση. Αυτό, κύριε Τάκη, αν μου επιτρέπετε, δεν έγινε τυχαία. Έγινε συνειδητά προκειμένου να αξιοποιείται για να παίζονται και διάφορα παιχνίδια. Τώρα, ως προς την ουσία του ερωτήματος της κυρίας Κοραή, δεν θα μπορούσαμε επουδενή λόγο να το ψηφίσουμε, κυρία Κοραή. Γιατί η ρύθμιση αυτή ανοίγει πάρα πολύ επικίνδυνους δρόμους, ανοίγει διάπλατες τις πόρτες για την εφαρμογή της θεωρίας των δύο άκρων. Μα εδώ δεν μιλάει για δύο άκρα. Μιλάει για συγκεκριμένα αδικήματα του ποινικού κώδικα και για υποψηφίους που έχουν καταδικαστεί ακόμα και πρωτοδίκως με βάση συγκεκριμένα άρθρα του ποινικού κώδικα. Είναι όμως, κύριε Τάκη, με τέτοιο τρόπο διατυπωμένες οι διατάξεις της συγκεκριμένης διάταξης που μπορεί να τύχουν ευρύτερης, γενικότερης εφαρμογής. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι... Σας απαγορεύσουν και εσάς. Κοιτάξτε, αυτό το αναφοβάζει να το πούμε ευθέως, κύριε Δελή. Υπάρχει περίσσια πείρα στο κόμμα μας από τους απαγορεύσεις και διώξεις. Αλλά δεν μπορούμε να μην δούμε. Σύμφωνοι, αλλά αυτή η πείρα υπήρχε πριν το 1974. Ο Καραμαλής σας νομιμοποίησε και έκτοτε κανένας σόφρον άνθρωπος σε αυτή τη χώρα δεν ούτε καν σκέφτεται ότι θα μπορούσε να υπάρξει απαγόρευση του ΚΚΕ. Έτσι είναι, κύριε Τάκη, και το ΚΚΕ το προστατεύει πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο λαός, αλλά δεν μπορούμε να μην δούμε τι γίνεται τη διεθνή πείρα και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να δούμε τι γίνεται στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αυτή η ίδια η θεωρία της ταύτισης, δηλαδή της θεωρίας των δύο άκρων, έχει εφαρμογή σε μια σειρά από χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου απαγορεύονται κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα. Για να μην σας πω ότι ανοίγει με κάποιες περίεργες διατάξεις, ανοίγει και ζήτημα ελέγχου της ίδιας της εσωτερικής λειτουργίας των κομμάτων. Δεν θα μπορούσαμε πουθενή, δεν ψηφίσαμε, αυτή ήταν η τρίτη διάταξη που ήρθε. Ναι. Όπως δεν θα ψηφίσαμε ούτε τη διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία και εκείνη διέπετο από την ίδια ακριβώς λογική, έβαζε μάλιστα, αξιοποιούσε και τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Αυτός είναι ο βασικός λόγος, ο κύριος λόγος, δεν θα μπορούσαμε πουθενή να το ψηφίσουμε και το δηλώσαμε ανοιχτά, όπως δηλώνουμε ανοιχτά ως κόμμα τις απόψεις μας και καθαρά. Κύριε Δελή μου, ο κύριος Τσίπρας επιμένει να σας προσμετρά σε αυτή την κυβέρνηση των προοδευτικών δυνάμεων, να σας φλερτάρει ακόμη και για το θέμα της ανοχής, της ψήφου ανοχής, και εσείς να του λέτε ένα συνεχές κατηγορηματικό όχι. Γιατί το κάνει αυτό? Ενώ όλοι ξέρουμε ότι έχετε τη δική σας γραμμή, τις δικές σας θέσεις και έχετε πολύ καθαρό πλαίσιο, το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να ρίξετε νερό. Γιατί το κάνει αυτό?
Έτσι είναι. Προφανώς ο στόχος είναι ο στόχος του εκβιασμού, όχι του εκβιασμού του κόμματός μας, του εκβιασμού των προοδευτικών ανθρώπων. Ναι, ότι αν δεν συμμαχίσετε θα βγει ξανά ο Μητσοτάκης. Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, πριν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη υπήρχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, άρα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνες και φυσικά έχει ευθύνες για τον ερχομό της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αλλά θέλω να πω, να θυμίσω εδώ στους παλιότερους ακροατές, ότι αυτό το παιχνίδι της λεγόμενης προοδευτικής κυβέρνησης το έπαιζε και ο Ανδρέας Παπανδρέου από τη δεκαετία του. Σας έλεγε τι πλαστήρας, τι παπάγος. Ξέρετε όμως κάτι, κύριε Τάκη και κυρία Κοράη. Αυτή η πρόταση που ακούστηκε χθες από τα χείλη του κυρίου Τσίπρα, από τα πιο επίσημα χείλη δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, συνιστά μια αντίληψη, μια εμπορική αντίληψη, μια αγοραία αντίληψη της πολιτικής. Για να το δηλαδή, καταλάβουν. Θέλω να πάρω κάτι, μου λείπουν 10 ή 100 ευρώ και μου τα δίνεις εσύ. Θέλω να πάρω την κυβέρνηση, μου λείπουν 10 βουλευτές, θα τους πάρω από σένα. Είναι μια πολιτική αντίληψη που ευτελίζει. Να σας πω όμως, ο κύριος Τσίπρας είπε το... Και αν θέλετε, κύριε Τάκη, παρακαλώ. Και αν μέχρι τώρα οι προοδευτικοί, οι αριστεροί άνθρωποι είχαν ένα σωρό λόγους και πάρα πολλούς μάλιστα, αν κρίνουμε το παρελθόν του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, να καταψηφίζουν το ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα αστικά κόμματα, από χθες προσθέθηκε άλλος ένας. Αυτή η δήλωση του κυρίου Τσίπρα. Όμως, πρόκειται για πολιτικό ταρτουφισμό, κύριε Τάκη και κυρία Κοραή. Και να σας πω και κάτι, κύριε Τάκη. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ξέρει πολύ καλά πού μπορεί να βρει βουλευτές που θα του λείπουν. Αλλά... Τους είχε άλλωστε βρει όταν χρειάστηκε, όταν έχασε την πλειοψηφία την κοινοβουλευτική το 2015 και χρειάστηκε η πλειοψηφία για να ψηφιστεί το τρίτο μνημόνιο, τους βρήκε και βρήκε πάρα πολλούς. Σωστά. Μάλιστα. Στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ, στο ποτάμι. Και ορισμένοι από αυτούς βρίσκονται και σήμερα. Ακούστε όμως κάτι. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας είπε χθες, επαναλαμβάνοντας αυτό που επί της ουσίας είχε πει και ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1985, ναι, το τι πλαστήρας ή παπάγος, ότι θα αναλάβετε τις ευθύνες σας αν δεν δώσετε ανοχή για την επιστροφή στην εξουσία του Μητσοτάκη και της δεξιάς. Αν λοιπόν τεθεί το δίλημα μετά τις εκλογές, στο κουκουέ σε εσάς, ή δίνετε ψήφο ανοχής στο ΣΥΡΙΖΑ ή ξανάρχεται ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, μια επαναδιατύπωση του συνθήματος τι πλαστήρας, τι παπάγος. Τι θα απαντήσετε? Αυτή η κατηγορία πρόκειται για απίθμενο πολιτικό θράσος και γελιότητα μαζί, κύριε Τάκη. Γιατί αν θέλει ο κύριος Τσίπρας να δει ποιος άνοιξε το δρόμο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, τότε πρέπει να δει τον εαυτό του και την κυβέρνησή του. Όχι μόνο τι κάνανε... Με τον κύριο Καμένο ήταν. Ναι, βεβαίως. Που έχει συνεργαστεί με ένα κομμάτι που αποσχίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά και τώρα, ως αντιπολίτευση, έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα μισά νομοσχέδια του κυρίου Μητσοτάκη. Στείνει ένα σωρό κολεγές σε διάφορους δήμους. Είναι πρόσφατη η στήριξη που παρέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Παχατουρίδη εκεί στο Περιστέρι. Χτες απέκτησε κυβέρνηση, το λέω μέσα σε εισαγωγικά. Προεδρείο δηλαδή, η ΓΕΣΕ, και όπου εκεί αλληλοψηφίστηκαν οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Όπως το 2015 βρήκε τους βουλευτές που του έλειπαν και τους βρήκε απλόχερα, το ίδιο μπορεί να κάνει και σήμερα. Άρα λέτε ότι δεν θα τσιμπήσετε στο τι πλαστήρας ή παπάγος ξανά. Εμείς, κύριε Τάκη, δεν το κάναμε αυτό. Ούτε το 2012, ούτε το 2015, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, και το πληρώσαμε και εκλογικά. Μάλιστα. Αναλάβαμε μάλιστα αυτό το εκλογικό κόστος, το ξέρετε, ναι, πάρα πολύ καλά. Θα το κάνουμε τώρα, το 2023, δεν πρόκειται ποτέ να προδώσουμε το λαό εμείς. Μάλιστα. Δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψουμε την προοπτική. Δεν θα κάνουμε δήλωση υποταγής. Ούτε θα κλείσουμε το δρόμο στην πρόεδρο, ούτε θα πούμε τι να κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Φυσικά και υπάρχει. Α, θεωρείτε, θεωρείτε δήλωση υποταγής δηλαδή την ανοχή που σας ζητάει ο κύριος Τσίπρας? Μα η στήριξη ενός κομμουνιστικού κόμματος σε μια αστική κυβέρνηση, τι είναι? Είναι δήλωση υποταγής στο ίδιο το σύστημα. Μάλιστα. Γιατί θα δέσει σφιχτά τα χέρια του, όχι μόνο το κομμουνιστικό κόμμα, αλλά το ίδιο το εργατικό λαϊκό. Σκεφτείτε σαφείς μονάχα τι θα γινόταν. Σκέφτεστε να στήριζε το ΚΚΕ ή να ανεχόταν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015 μέχρι το 2019. Τι θα λέγατε σήμερα για το ΚΚΕ? Πού θα βρισκόταν αυτό το κίνημα? Ευτυχώς που δεν κύριε το κάναμε. Μάλιστα. Γι' αυτό και μπορούμε σήμερα
να έχουμε αυτή τη στάση και μπορούμε να βοηθάμε το εργατικό λαϊκό κίνημα. Κύριε Δελή, για το τελευταίο μας ερώτημα, πριν από λίγο είπατε, κατηγορήσατε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα για ταρτουφισμό, για να το πούμε έτσι απλά, είναι ο απατεωνισμός, ας πούμε. Είναι πολιτικός απατεώνας ο κύριος Τσίπρας. Είναι πολιτική υποκρισία. Έχει τη δική του στρατηγική. Εσείς τη δική σας δεν είναι βαρύ, για να το λέτε, για ένα κόμμα που εκλέγεται και ήταν και κυβέρνηση. Εγώ μίλησα για πολιτικό ταρτουφισμό. Ο ταρτουφισμός είναι η ανώτερη μορφή υποκρισίας. Είναι υποκρισία να έχεις ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο και να μιλάς για προοδευτική κυβέρνηση. Είναι υποκρισία να θεωρείς, να μιλάς για το νερό ή για το ηλεκτρικό ρεύμα ότι είναι κοινωνικά αγαθά και εσύ και η κυβέρνησή σου, και αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, να τα έχεις βάλει στο χρηματιστήριο αυτά. Το χρηματιστήριο δεν συχνάζουν κοινωνικά αγαθά. Εμπορεύματα συχνάζουν. Τι να κάνουμε τώρα. Κύριε Δελή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Σας ευχόμαστε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ και εγώ. Γιάννης Δελής, υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ στην Α Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα.